Επιδείνωση παρουσιάζουν οι επιδημιολογικοί δείκτες στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων, πλησιάζοντας το σημείο συναγερμού, όπως τόνισε το απόγευμα κατά την τακτική ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας στην χώρα ο Υφυπουργός Προληπτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς. Η περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Χαρδαλιάς, ζητώντας από τους πολίτες την πιστή τήρηση των μέτρων, καθώς η κατάσταση είναι οριακή. Ενδεικτικό αυτής της επιβάρυνσης είναι ότι μετά τα 33 κρούσματα που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων, σήμερα ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε 40 νέα κρούσματα. Συνολικά στην Ήπειρο, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε σήμερα 65 κρούσματα, με την κατανομή στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες να έχει ως εξής. Στην περιφερειακή ενότητα της Σάρτας 17 νέα κρούσματα, στο νομό της Θεσπρωτείας 4 νέα κρούσματα και 4 ακόμη στο νομό της Πρέβεζας. Ο μέσος όρος κρούσματων τις τελευταίες 7 ημέρες στην Άρτα έρχεται σε 10,48, στη Θεσπρωτεία σε 8,71, στον Ομό Ιωαννίνο σε 19,86 και στην Πρέβεζα σε 2. Ανά 100.000 πληθυσμού, τα κρούσματα στην Άρτα έρχονται σε 25,05, για τη Θεσπρωτεία σε 9,18, για τα Γιάννα σε 23,82 και για την Πρέβεζα σε 6,96. Στο μεταξύ, όπως έκανε γνωστό ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιωαννιτών, μετά από ενημέρωση που είχε από τον ΕΟΔΗ και την Πολιτική Προστασία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, αναστέλλεται η λειτουργία του 4ου βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Ιωαννιτών έπειτα από διάγνωση θετικού κρούσματος σε εργαζόμενο του συγκεκριμένου σταθμού. Η αναστολή ξεκινά από το Σάββατο 6 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Στο μεταξύ, θετικό βρέθηκε ένα από τα 201 rapid test που διεξήχθησαν το πρωί στο εργοτάξιο του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Κινητή Μονάδα Υγείας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Μάλιστα, για το θετικό τεστ το οποίο εντοπίστηκε θα ακολουθήσει και μοριακός έλεγχος, ενώ γίνεται ήδη η εχνηλάτηση των επαφών. Από τον Δήμο, όπως γίνεται γνωστό σε ανακοίνωση, θα ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Ορισμένες περιοχές όπου τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει δυστυχώς αισθητή επιδημιολογική επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή το υλικό φορτίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, ιδιαίτερα δε στους δήμους Εορδίας και Κοζάνης. Στις περιφερειακές ενότητες Καστοριάς, Ιωαννίνων, Καβάλας, Ημαθίας και ιδιαίτερα στο Δήμο Αλεξάνδρειας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Σερών, Κιλκής, Ζακύνθου, Χανίων και Ρεθύμνης. Στις περιοχές αυτές, οι δείκτες του μέσου όρου των 14 ημερών ανά 100.000 κατοίκους, καθώς και των 7 ημερών, σιγά σιγά επιδεινώνονται και πλησιάζουν το σημείο συναγερμού. Γι' αυτό και θα θέλαμε να επιστήσουμε ιδιαίτερα την προσοχή όλων. Απευθύνουμε έκκληση για πιστή εφαρμογή των μέτρων, ειδικά σε αυτές τις περιοχές. Είναι ζωτική σημασία, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να μην χρειαστούν επιπλέον μέτρα. Πόσο μάλλον περισσότερες από αυτές τις περιοχές έχουν ταλαιπωρηθεί πρόσφατα από τέτοιου είδους πρόσθετα περιοριστικά μέτρα. Ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με τον ιό. Τα δείχνουν τα περιστατικά που όλοι γνωρίζουμε. Το δείχνουν τα επιδημιολογικά δεδομένα σε όλη τη χώρα. Την ίδια ώρα που σε όλο τον κόσμο χώρες προσπαθούν να αντισταθούν στο τέταρτο κύμα, εμείς παλεύουμε για να αποκρούσουμε το τρίτο κύμα. Κάτω από δύσκολες επιδημιολογικές συνθήκες και με την κούραση να συνοδεύει την καθημερινή προσπάθεια όλων μας. Και με τις μεταλλάξεις να δυσχεραίνουν και να επιβαρύνουν την καθημερινότητά μας. Μεταλλάξεις που πλέον έχουν εντοπιστεί και στην πατρίδα μας, επιταχύνουν τη μετάδοση του ιού, επιβαρύνοντας την επιδημιολογική εικόνα της χώρας από άκρη σε άκρη. Για να αναστραφεί η κατάσταση αυτή, είναι αναγκαίο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιδωλοί στις μετακινήσεις μας. Καταλαβαίνουμε την κούραση που έχει προκαλέσει η δύσκολη νέα καθημερινότητα και την ανυπομονησία να αφήσουμε πίσω μας την πανδημία και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Μέχρι όμως να μπορούμε να το κάνουμε με ασφάλεια, μέχρι να εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, είναι απαραίτητο να παραμείνουμε προσεκτικοί. Να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας, να παραμείνουμε σπίτι μας και να μετακινούμαστε μόνο όταν υπάρχει πραγματική ανάγκη και στη μικρότερη δυνατή απόσταση κάθε φορά, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού από περιοχή σε περιοχή, από γειτονιά σε γειτονιά, από παρέα σε παρέα, από οικογένεια σε οικογένεια. Σε σύγκριση με άλλες χώρες, είχαμε η ποιότερη αύξηση των κρουσμάτων και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο φιλότιμο των Ελλήνων. Στην πλειοψηφία τους κατανοούν και την κρισιμότητα της κατάστασης και τηρούν τα μέτρα. Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας ακολουθεί πιστά τα μέτρα και συμβάλλει για να μην δούμε μια εκθετική αύξηση των κρουσμάτων. Οι πολίτες αυτοί δημιουργούν ένα τείχος προστασίας και είναι πολύ πιθανό ότι αν δεν είχαμε εφαρμόσει όλα αυτά τα πιο αυστηρά μέτρα που στόχευαν τη μείωση της κινητικότητας του πληθυσμού, σήμερα θα είχαμε μια πολύ πιο επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Θυμηθείτε την επιδημιολογική έκρηξη που ζήσαμε πέρυσι τον Νοέμβριο στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό που καθίσταται σαφές
είναι ότι στην εποχή των μεταλλάξεων ο αγώνας μας είναι άνισος και χρειάζεται ακόμα μεγαλύτερη προσοχή. Ελπίζουμε όμως ότι παρά την σημερινή επιδημιολογική εικόνα, μια μείωση του επιδημιολογικού φορτίου θα μας επιτρέψει μέσα στις επόμενες εβδομάδες να ανοίξουμε κάποιες δραστηριότητες που τόσο όλοι χρειαζόμαστε, σαν απλοί πολίτες, σαν κοινωνία. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν και τα παιδιά μας στα σχολεία τους. Περαιτέρω διευκρινήσεις για κάποια από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την περασμένη Τετάρτη, έδωσε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης ο κ. Χαρδαλιάς. Στη συνέχεια θα ήθελα να δώσω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προχθές. Για τη μετάβαση σε ΚΤΕΟ δεν υφίστανται οι περιορισμοί που ανακοινώθηκαν για τον κωδικό 2, μετακίνηση εντός οικίου Δήμου ή σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την κατοικία. Για τη μετακίνηση απαιτείται αποστολή SMS με τον κωδικό 2 ή έντυπη βεβαίωση, καθώς και αποδεικτικό του ραντεβού με το ΚΤΕΟ. Επιπρόσθετα, η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα ομόφωνα υπέρ του αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή ίδιων όρων στην τέλεση πολιτικών και θρησκευτικών γάμων. Ως εκ τούτου, η τέλεση γάμων θα επιτρέπεται με την παρουσία όμως αυστηρά έως 9 ατόμων συμπεριλαμβανομένου του θρησκευτικού ή πολιτικού λειτουργού καθώς και του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού. Έως 9 άτομα.